Ωραία. Λοιπόν, δεν είδα τι είπατε, αλλά πάμε να πούμε ωραία. Τα δικά μας τώρα. Ναι, 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 να πούμε. Πού να τα δώσω στην διαδρομή. Στον δρόμο ήταν, ρε Μάκη, μην παρεξηγείς αμέσως. Πάμε να δούμε και να πούμε για το Survivor. Εχθές για μια ακόμη φορά οι διάσημοι έχασαν το έπαθλο που ήταν. Τι έχουν πάθει αυτοί, πείτε μου. Αυτοί οι Ελένη χάσαν την ισορροπία. Νομίζω τους έχει πάσει η ψυχολογία και πια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Είναι κουρασμένοι από την ασυτεία, έχουν στεναχωρηθεί πολύ με αυτά που έχουν γίνει. Είναι ψυχολογία όλο το παιχνίδι, Ελένη. Δεν υπάρχει ψυχολογία, δεν υπάρχει ενότητα, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έπαιξε ο Αγγελόπουλος εχθές γιατί η ομάδα αποφάσισε να μην παίξει. Γιατί? Γιατί λέει πρέπει να παίζουν όλοι. Γιατί πρέπει να μην μένει κανένας έξω και γιατί να ξεκουραστεί και λίγο Αγγελόπουλος. Μα αυτό είναι ο καλός. Είπες πρέπει να παίζουν όλοι, αφού πρέπει να παίζουν όλοι και δεν έπαιξε. Ναι, αλλά για παράδειγμα. Αυτό θα ξεκουράζουν. Πρέπει να παίξουν όλοι, αλλά αυτό θα ξεκουραστεί. Για παράδειγμα, στα περισσότερα παιχνίδια ο Αγγελόπουλος συμμετέχει. Ενώ ο Μπο, ο Σπαλιάρα, οι Νάργες δεν είναι από τα παιδιά που μπαίνουν σε όλα τα αγωνίσματα. Εκεί γίνεται νομίζω κάποια επιλογή και αναλόγως τι ταιριάζει. Ναι. Και επειδή ήταν πέταγμα μπάλας, νομίζω ναι. προτιμήθηκαν υψηλοί. Λάθος κατά τη γνώμη μου. Στις τέσσερις μέρες αφαγείας δεν το ρισκάρει. Ακριβώς. Όταν έχεις να φας τόσες μέρες, βάζεις το δυνατό σου παίκτη, βάζεις και μπορείς και πάρει κανένα παιχνίδι και φας λιγάκι.